σε οικονομικά μεγέθη αυτή η δανειακή σύμβαση πού μας βάζει σαν χώρα? Εμείς πώς μπορούμε να κινηθούμε από εδώ και πέρα για να δούμε εάν πλέον είναι βιώσιμη η παρουσία μας και η ένταξή μας ακόμη μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ή θα πρέπει να βγούμε από αυτήν? Κοιτάξτε, θα συμφωνήσω με τον έγκαιρο καθηγητή, τον κύριο Κασιμάτη, ότι είναι ιδιαίτερα συζητήσιμο, ήταν από την πρώτη στιγμή, το αν έγινε μια σωστή διαπραγμάτευση τότε, εάν αναλύθηκαν όλες οι παράμετρες του προβλήματος, αν αξιοποιήθηκαν όλα τα επιχειρήματα που είχε και θα μπορούσε να έχει η ελληνική πλευρά, επιχειρήματα που έδωσε ο ίδιος ο Χέλμουτ Σμιτ πρόσφατα, λέγοντας ότι τα πλεονάσματα τα δικά μας είναι τα ελλείμματα των άλλων. Ο ίδιος ο κύριος Άλαν Γκρίνσπαν δήλωσε ότι όποιοι σκέφτηκαν μέσα από την Ευρωζώνη ότι θα γεφυρώσουν τις διαφορές βορείων και νοτίων, ότι θα μετεξελίξουν έναν Έλληνα ή έναν Ιταλό σε Γερμανό, έκαναν λάθος. Και προφανώς αυτό δεν έχει γίνει ούτε στην Αμερική. Αν δει κανείς και τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, οι οποίες, αν θέλετε, είναι το υπαρκτό παράδειγμα αυτού που περιγράφαμε σαν Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουν τεράστιες διαφορές πολιτεία με πολιτεία, όχι όμως σε νομικά θέματα, αλλά και σε θέματα ανάπτυξης και σε θέματα επιπέδου και σε θέματα δεξιοτήτων, αν θέλετε, ακόμα. Είναι άλλος ο Αμερικάνος κάτοικος που ζει στη Φλόριντα και άλλος αυτός που ζει στη Μασαχουσέτη. Εδώ όμως έχουμε να κάνουμε με την Ελλάδα 10 εκατομμυρίων πολιτών. Εδώ λοιπόν, εάν το θέμα είναι αν έγινε η σωστή διαπραγμάτευση, εγώ θα συμφωνήσω με τον κύριο Κασιμάτη ότι έγινε μια επιπόλαιη βιαστική προσφυγή σε κάτι που προσφέρθηκε. Θα μπορούσε να είναι και θεωρία του σοκ, θα μπορούσε να είναι και οτιδήποτε άλλο. Μας πιάσαν λίγο κορόιδα, θα το λέγαμε, αν επρόκειτο για μια επιχειρηματική διαπραγμάτευση. Αυτό γιατί δεν εγκαλέσαμε αυτούς οι οποίοι μας προσέφεραν το μνημόνιο για τις ευθύνες που έχουν οι ίδιοι από τότε που μπήκαμε στο ευρώ τουλάχιστον μέχρι σήμερα. Διότι έχουν ευθύνες εφόσον η κυβέρνηση Καραμαλή το 2004 με την περίφημη απογραφή τους ενημέρωσε ότι εδώ τα νούμερα είναι ελληνικά. Είναι Greek statistics. Επομένως, Greek statistics λέγονται στην Ευρώπη. Προφανώς, γι' αυτό το είπα ελληνικά. Ειρωνικά το είπα. Γι' αυτό λοιπόν ελέγχονται αυτοί για το τι έλεγξαν το 5, τι έλεγξαν το 6, τι έλεγξαν το 7, τι έλεγξαν το 8. Επομένως, πώς ξαφνικά έρχονται το 9, υπερδιπλασιάζουν το έλλειμμα και μοιραία με τις προσαρμογές που έγιναν μειώθηκε το ΑΕΠ και εκτινάχθηκε για το δημόσιο χρέος της χώρας. Βέβαια, αυτό που λέτε έχει απάντηση και σε αυτό που είπε η κυρία Γεωργαδά. Η διαχείριση χρέους, και κλείνω, την ώρα που έγινε, για μένα έπρεπε να έχει προκηρύξει εκλογές ο κύριος Παπανδρέου. Μιλάω καθαρά τεχνικά και δεν μιλάω πολιτικά. Όμως, αν ήταν ένας επιχειρηματίας, αυτό θα είχε κάνει. Θα είχε πάει στη γενική του συνέλευση. Γενική συνέλευση μετόχων, το λέω, κύριε Κασιμάτη, εγώ. Αυτό είναι η προσφυγή στις κάλπες σε επίπεδο κοινωνίας και θα έλεγε έχουν αλλάξει οι όροι του παιχνιδιού. Εδώ μπαίνουμε σε ένα διακύβημα το οποίο θα μπορούσε να είναι η αποχώρηση της Ελλάδας από το ευρώ, η αξίωση αναδρομικών θεμάτων που δεν είχαμε διεκδικήσει στο παρελθόν στα πλαίσια της αλληλεγγύης, της φιλίας κλπ. Γερμανικές αποζημιώσεις κλπ. Η άσκηση, η δημιουργία εξεταστικών επιτροπών στη Βουλή που θυμήθηκε το Πασόκ προ δύο μηνών, θυμήθηκε ότι ενδεχομένως έχει ευθύνες. Αν έχει, δεν το ξέρω εγώ. Λέω ότι συνέβη πολιτικά και κομματικά. Το είδαμε στο μεσοπρόθεσμο. Σίγουρα έχει γίνει μια πολύ κακή διαπραγμάτευση. Σίγουρα έχουν γίνει ατυχείς χειρισμοί. Αρχή και μόνο κανείς να σκεφτεί ότι έρχονται τον Ιούνιο πριν την περίφημη συμφωνία της 21ης Ιουλίου και εκβιάζοντας από σπούν θετική ψήφο των βουλευτών στη Βουλή, ψηφίστε το μεσοπρόθεσμο για να πάμε στη συμφωνία του Ιουλίου. Πάμε. Έχουμε ψηφίσει λοιπόν το μεσοπρόθεσμο για να πάρουμε μια συμφωνία που δεν ίσχυε 21 Ιουλίου. Εύχομαι να μην επαναληφθεί το ίδιο φαινόμενο με την πρόσφατη συμφωνία της 26 Οκτωβρίου. Βέβαια, με ευχολόγια πριν, δεν γίνονται δουλειές. Εγώ λέω εύχομαι γιατί δεν είμαι εγώ, όπως και οι εκλεκτοί εδώ καλεσμένοι σας, οι χειριστές αυτής της υπόθεσης. Είναι πάντως πασιφανές και από το αποτέλεσμα ότι έχουν γίνει λάθος χειρισμοί. Δεν μπορεί μια πτωχευτική διαδικασία που κλήθηκε να αντιμετωπίσει, αν θέλετε, αυτή εδώ η κυβέρνηση, να την χειρίζεται ένας μόνο άνθρωπος που λεγόταν Γιώργος Παπακοσταντίνου, που κακά τα ψέματα δεν είχε το βιογραφικό και το παρελθόντα βίο που θα μπορούσε να διαχειριστεί μια τέτοιου είδους πολύ δύσκολη κατάσταση. Βέβαια, εκ των υστέρων γινόμαστε όλοι προφήτες σε κάποια πράγματα. Εγώ τα έχω γράψει αυτά στο Έθνος της Κυριακής το Μάιο του 10. Είναι εν ζωή ο κύριος Σιμίτης,
και είναι μια χαρά. Είναι εν ζωή ο κύριος Παπαντονίου και είναι μια χαρά. Μπορούσε ο κύριος Παπανδρέου και οι συνεργάτες του να έχουν προσφύγει σε αυτούς που έχουν γνώση και που ξέρουν και αν ήταν το ΣΟΑΠ και πώς μπήκαμε και γιατί μπήκαμε. Τώρα ανοίγεται ένα τεράστιο κεφάλαιο για τον κύριο Σιμίτη. Μιλάμε για διαπραγμάτευση. Επί της πρωθυπουργίας του μπήκε η Ελλάδα βεβαίως στο Ευρώ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήταν ο εθνικός πρωθυπουργός. Λίγο να πάμε στον κύριο Κασιμάτη. Κύριε Κασιμάτη, όλο αυτό το θέμα το οποίο έχει δημιουργηθεί μεταξύ Ισραήλ και Κύπρου σε ό,τι αφορά την εκμετάλλευση αφορά σαφέστατα και οικονομικά μεγέθη. Δηλαδή, διασφαλίζεται η Κύπρος για τα επόμενα 100-150 χρόνια σε ό,τι αφορά την οικονομία της και την ύπαρξή της. Η Ελλάδα σε τέτοια οικονομικά μεγέθη και τέτοιου είδους οικονομικές συνεργασίες, τι μπορεί να κάνει? Ακούστε, μάλλον τι είναι διατεθειμένη να κάνει. Δεν είναι τυχαίο ότι την ΑΟΣ της Κύπρου την όρισε ένας Τάσος Παπαδόπουλος, ο οποίος είπε το όχι, το μεγάλο όχι στο σχέδιο Ανάν, που θα εξαφάνεται την Κύπρο. Εμείς δυστυχώς έχουμε κυβερνήσεις οι οποίες όχι απλώς δεν έχουν πει όχι πουθενά, αλλά έχουν υπογράψει και όρους όπως είναι η παραίτηση από εθνική κυριαρχία, έχουν δώσει δικαιώματα και δεν έχουν αποκαλυφθεί όλα ακόμη από την ιστορία, δικαιώματα σε ξένες δυνάμεις εθνικής κυριαρχίας και πολλά άλλα. Εδώ σήμερα φτάνουμε στο σημείο να τα έχουμε δώσει όλα για μια οικονομική υποδούλωση της χώρας και ακριβώς εδώ είναι. Ενώ η Κύπρος με ένα τολμηρό και με ένα παλικαρίσιο, όπως είπαν και οι προηγούμενοι, βήμα, διασφαλίζει τεράστια οικονομικά ωφέλη για το μέλλον του λαού της. Εμείς όλα τα οικονομικά ωφέλη τα δώσαμε σήμερα. Δεν έχουμε τίποτα. Δεν έχουμε τίποτα. Έχουμε παραδείγματος χάρη όλοι οι πηγές του Αιγαίου είναι δεσμευμένες από τις δανειακές συμβάσεις υπέρ των δανειστών. Υπάρχει τρόπος έξω από αυτή τη δανειακή σύμβαση? Είναι πολιτική την οποία εφαρμόζουν δυστυχώς οι κυβερνήσεις σήμερα και η οποία είναι πολιτική ουσιαστικού ξεπουλήματος του ελληνικού πλούτου και των πηγών του. Κύριε Κασιμάτη, υπάρχει τρόπος να φύγουμε, να δούμε από τις δανειακές συμβάσεις? Ακριβώς αυτό είναι και θα με επιτρέψει και ένα που φαίνεται και σαν λογοπαίγνιο. Η ομάδα Άιχενμπαχ. Ράιχενμπαχ, ναι. Άιχενμπαχ, ναι. Η οποία θέλει να... Αρχίζει από Ράιχ. Συγγνώμη, ναι, Ράιχενμπαχ, ναι. Η ομάδα Ράιχενμπαχ σήμερα φροντίζει το πώς θα αναλάβει τη δημόσια περιουσία της χώρας δήθεν για επενδύσεις τις οποίες παρουσιάζουν ορισμένα μέσα μαζικής ενημέρωσης και πολιτική και οι κυβερνήσεις μας σήμερα, οι σημερινές κυβερνήσεις, ότι θα αναζωογονήσουν την ελληνική οικονομία. Και βέβαια θα περάσουν μέσα από τον νόμο που ψήφισε ήδη η Βουλή των Ελλήνων και η οποία ορίζει ότι όλη αυτή η περιουσία περνάει στις ξένες εταιρείες αποκλειστικά και μόνον για το συμφέρον των δανειστών. Δηλαδή ούτε ένα ευρώ δεν έχει το δικαίωμα στις επόμενες δεκαετίες που θα δίδονται αυτά τα περιουσιακά στοιχεία για αξιοποίηση, όπως την λένε, σε εταιρείες που θα υποδεικνύουν οι δανειστές μας, ούτε ένα ευρώ δεν επιτρέπεται βάσει νόμου που εψήφισε και δεν το ξέρει ο ελληνικός λαός, ψήφισε η Βουλή των Ελλήνων στην 1η Ιουλίου, τον λεγόμενο εφαρμοστικό νόμο, και ο οποίος λέει ότι ούτε ένα ευρώ δεν επιτρέπεται να κρατήσει το ελληνικό κράτος, ενώ όλες τις δαπάνες αυτής της μεταβίβασης για πολλές δεκαετίες σε πολυεθνικές εταιρείες τις βαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό της χώρας. Επομένως, και ζήτησε επιπλέον η ομάδα Ράιχενμπαχ, επιπλέον ζήτησε την σύσταση ελεύθερων οικονομικών ζωνών. Δηλαδή, τι σημαίνει, και ήδη υπάρχει μέσα στο νόμο. Όταν λέει ο νόμος ότι όλες αυτές οι συμβάσεις, όλες αυτές οι συναλλαγές μεταβίβασης της περιουσίας είναι αφορολόγητες, σημαίνει μια ζώνη οικονομικής ελευθερίας. Δηλαδή όλα αφορολόγητα, όλα ασύνδετα, καμία εργατική νομοθεσία να μην ισχύει, κανένα ωράριο, κανένα έλεγχος. Άρα καμία ανάπτυξη. Ναι,
και όλα να είναι ελεύθερα και να φεύγουν για το εξωτερικό. Και αυτές οι ζώνες λέγονται ΕΟΣ. Έτσι, σε λίγο θα αποκτήσουμε ΕΟΣ. ΕΟΣ θα έχουμε, αλλά ΕΟΣ δεν θα έχουμε. λοιπόν, καταλαβαίνετε πού οδηγούν οι δικές μας κυβερνήσεις, και γι' αυτό συμφωνώ με τον συνάδελφο προηγουμένως που είπε ότι δεν θα πρέπει ο ελληνικός λαός το κυβερνητικό σχήμα το σημερινό να το ψηφίσει. Ότι δεν πρέπει να ψηφίσουμε τους ίδιους οι οποίοι καλούνται να μας βγάλουν από τη δύσκολη θέση στην οποία οι ίδιοι μας έφεραν. Αυτό δηλαδή, νομίζω ότι είναι στην κρίση του κάθε ενός. Και δώστε μου σας παρακαλώ Έλληνα, να πω κάτι, γιατί μέχρι τώρα παρεμβαίνω, δεν μου έχετε δώσει να αξιολογήσω μάλιστα κάτι. Το θέμα έμεινε η λέξη παλικαριά που είπε ο κύριος Παρίσης, διότι εδώ ελείπει ντροπιαστικότατα η λέξη παλικαριά από τους τελευταίους που μας κυβερνούν. Και αυτό γιατί, διότι το να διακηρύξεις την ΑΟΣ είναι όχι μέλημά σου, είναι υποχρέωσή σου. Το έχουν κάνει όλες οι χώρες. Η μόνη που δεν, η Ελλάδα δεν έχει κάνει μόνη, και βέβαια η Ελλάδα δηλιάζει. Υπάρχουν Έλληνες που δεν δηλιάζουν. Δηλιάζουν οι πολιτικοί της και γι' αυτό τους βάζουν εκεί. Διότι οι πολιτικοί στην Ελλάδα διορίζονται από κάποιες εξωτερικές δυνάμεις. Όπως τα δάνεια είναι από τις αγορές. Ποιοι είναι οι αγορές? Τι σημαίνει αγορές? Ρωτάει κανείς, ενημερώνει κανείς τον κόσμο ποιοι είναι οι αγορές, ποιες είναι οι αγορές, τι σημαίνει αγορές. Το ίδιο υπάρχουν και τέτοια συγκροτήματα όπου διορίζουν ασθενικά με την μεταφορική έννοια της λέξεως άτομα τα οποία προορίζονται να κυβερνούν χώρες σαν την Ελλάδα. Και αυτό, σας λέω, υπάρχει παλικαριά στους πολιτικούς της Ελλάδος με την κυριολεκτική έννοια του όρου, όταν δεν τολμούν να κάνουν τα χωρικά μας σύνδετα 12 ναυτικά μίλια όπως ορίζει το δίκαιο της θάλασσας, ούτε στο Ιόνιο, γιατί δηλιάζουν ακόμα και στην Αλβανία. Αυτά τα κρύβουν, δεν τολμούν να τα πουν. Είναι μη μιλάς, μη διαμαρτύρεσαι, βλέπε Μέγκα και κοιμήσου. Αυτό λοιπόν, επειδή εμείς και άλλοι πάρα πολλοί ως Έλληνες δεν δηλιάζουμε, απαιτούμε από αυτούς που μας κυβερνούν να μην δηλιάζουν. Για να βρούμε αυτούς που δεν υπάρχουν, πρέπει να βρούμε τον ηγέτη. Δεν υπάρχουν ηγέτες, κύριε, στην Ελλάδα. Πρέπει να βρούμε ηγέτες και να βρούμε και ψυχή να ενωθούμε, να πούμε ουστ σε αυτά τα κοπρόσκυλα, να τα στείλουμε εκεί που πρέπει να πάνε και όχι να τα ευλογάμε, γιατί αυτή τη στιγμή ήδη έχει οριστεί η καταστροφή του μέλλοντος των παιδιών μας. Ό,τι και να γίνει, μην βαυκαλιζόμαστε, έχει χρεοκοπήσει η Ελλάδα. Δεν είναι δυνατόν να μην έχει χρεοκοπήσει και να μιλάμε πώς θα αποφύγουμε από τη χρεοκοπία. Όταν, κύριε, δεν μπορείς, οι ίδιοι λένε ότι δεν μπορούν να πληρώσουν μισθούς και συντάξεις. Άρα, ποια χρεοκοπία? Δεν είναι χρεοκοπημένο αυτό το κράτος? Ένα μαγαζί, όταν δεν μπορεί, ένα κατάστημα, όταν δεν μπορεί να ανταπεξέλθει τις υποχρεώσεις του, να πληρώσει τους υπαλλήλους, να πληρώσει τη ΔΕΗ, να πληρώσει τον ΟΤΕ, να πληρώσει τα δημοτικά τέλη. Αυτό δεν είναι χρεοκοπημένο το κατάστημα? Απόλυτα. Έτσι ακριβώς.